Θα ξεκινήσουμε και θα αναφερθούμε με μια πολύ σημαντική δράση, πρωτοβουλία, κίνηση, μια καμπάνια Don't Accept It. Τέσσερις διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα η βία στην περιφέρεια. 17 Μαΐου ξεκινά η ξεχωριστή αυτή διαδικασία, επίσημη πρώτη θα μπορούσαμε να πούμε την συγκεκριμένη ημέρα για την καμπάνια Don't Accept It. Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την δημιουργό της καμπάνιας, την κυρία Ηλιάδα Κοθρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω και να ευχηθώ βέβαια με την ευκαιρία και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο βασικός στόχος, να ξεκινήσουμε, να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα, ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας σας, της καμπάνιας, ποιος είναι? Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, γιατί η καμπάνια τρέχει από το 2018, απλά αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια παράλληλη δράση με ένα κόνσεπτ την ενδοοικογενειακή βία στην ελληνική περιφέρεια. Μας ενδιαφέρει ουσιαστικά να μιλήσουμε με φορείς, με τοπικούς φορείς, σε διάφορες πόλεις και νησιά της Ελλάδας, πάνω στο τόσο σοβαρό θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Ουσιαστικά συνεχίζεται η καμπάνια όπως ξεκίνησε, με ένα βίντεο, με κάποιες δράσεις, με ομιλίες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Απλά τώρα θέλαμε να κάνουμε πιο πολύ focus, να εστιάσουμε μάλλον στην ελληνική περιφέρεια. Τα ταμπού είναι εύκολο, κυρία Κοθρά, να προσπεραστούν? Εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το όραμα, με την θέληση και των τοπικών φορέων και των ανθρώπων που δουλεύουν σε διάφορες θέσεις, να δεχθούν ότι υπάρχει το πρόβλημα και να σκεφτούν τι καλύτερο μπορεί να γίνει για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο κατά τη διάρκεια της περίοδου της επιδημιολογικής κρίσης έχει οξυνθεί? Έχει οξυνθεί αρκετά, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Έχει οξυνθεί πάρα πολύ. Στην Ελλάδα υπήρχαν πολύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, αυξήθηκε πάρα πολύ το ποσοστό. Εγώ ήδη έλαβα μηνύματα από την καραντίνα, ειδικά το περσινό Μάρτιο και Απρίλιο, από γυναίκες, φίλες, οι οποίες αφήνανε μηνύματα ξαφνικά σε ώρες χωρίς έτσι να έχουν λογική, 3 το πρωί, 5 το πρωί. Θέλαν κάπου να μιλήσουν, θέλαν κάπου να πούνε τι συμβαίνει. Και ήταν κάτι που πριν δεν το είχαμε τόσο έντονο όσο το διάστημα της καραντίνας. Μάλιστα. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκεται να δώσετε βήμα και φωνή σε όλες τις γυναίκες. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας ενδιαφέρει να ακούσουν οι γυναίκες, οι οποίες θα μπουν από κάθε πόλη μέσα, ναι. Ήδη τις έχουμε καλέσει, για να μπορούν να μιλήσουν, να ακούσουν και να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους που θα μιλήσουν. Στην πραγματικότητα αυτές οι εκδηλώσεις επιθυμώ να γίνονται διαζώσεις. Δυστυχώς η COVID δεν μας άφησε. Είχαμε κανονίσει 4 offline εκδηλώσεις. Γιατί ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό να έρχονται γυναίκες από κάτω, να έρχεται κόσμος από κάτω. Και όταν τελειώνει η όλη εκδήλωση, να μπορείς να βρίσκεις μια νομικό, μια αστυνόμο, μια πολύ ψυχολόγο. Σωστά, βέβαια. Τώρα δεν είναι τόσο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα υπάρχει διαδραστικότητα έστω και μέσω διαδικτύου. Αναφερθήκαμε στους στόχους της πρωτοβουλίας. Το βασικό μήνυμα το οποίο επιθυμείτε να προκύψει? Don't accept, μην το δεχτείς. Είναι κάτι που το λέμε πάντα, το έχουμε τυπώσει και σε μπλουζάκια, t-shirts, δηλαδή ναι. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι καμιά γυναίκα δεν είναι θύμα, πιστεύουμε ότι όλες οι γυναίκες έχουν τη δύναμη να μην δεχθούν πράγματα τα οποία τις υποβιβάζουν, τις μειώνουν ή τις φέρνουν σε κίνδυνο βεβαίως. Οπότε είναι μόνο μία λέξη. Είναι μία λέξη που ξεκίνησε από μια ανάρτηση δική μου το 2017. Η κύρια φράση ήταν «Don't accept it», μην το δεχτείς. Οπότε αυτό είναι και όλο το νόημα. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε τίποτα το οποίο μας κάνει κακό σε όλους τους τομείς. Γιατί η βία μπορεί να είναι λεκτική, οικονομική, σωστά, συναισθηματική, σωματική, έτσι, ψυχολογική, δεν έχει να κάνει. Και υπάρχουν και πολλές πόρτες που μπορεί μια γυναίκα να χτυπήσει προκειμένου να βρει και τις λύσεις. Δεν υπάρχει αδιέξοδο σε καμία περίπτωση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν υπάρχει αδιέξοδο, αλλά για πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες νιώθουν παγιδευμένες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις πείσει κάποιος ότι έχουν τη δύναμη και ότι δεν φταίνε για ό,τι τους συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Θεωρούν ότι κάπως ευθύνονται, οπότε είναι πολύ δύσκολο να κάνουν την υπέρβαση και να φύγουν. Είναι πάρα πολλές βέβαια αυτές που το κάνουν και φεύγουν. Είναι όμως και πάρα πολλές οι οποίες δεν μπορούν να το κάνουν, δεν χτυπάνε πόρτες,
θεωρούν ότι υπάρχει ντροπή, ειδικά στις μικρές κοινωνίες δεν θέλουν να χαλάσουν το όποιο lifestyle έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μέσω ενός γάμου ή μέσω μιας πολύ καλής σχέσης. Οπότε εκεί είναι και το βασικό πρόβλημα. Και βέβαια είναι πολλά τα περιστατικά, πολλές οι περιπτώσεις, πολλά τα παραδείγματα που σας έχουν μείνει μέσα, σας υποθέτω, από την συναναστροφή σας. Είναι πολλά. Είναι, ναι, πολλά. Είναι πολλά. Απλά αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν πρέπει να συζητούμε για αυτό το θέμα μόνο όταν πλησιάζει 25 Νοεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας των γυναικών, ούτε πολύ όταν είναι 8 Μαρτίου που βέβαια μιλάμε για τις γυναίκες. Φυσικά δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητάμε όταν συμβεί ένας φόνος σε μια κοινωνία και όλοι σοκαριστούμε και λέμε ότι δεν το περίμενε κανείς. Στην πραγματικότητα τα σημάδια υπάρχουν πάντα. Όχι βέβαια στη γυναίκα που το υφίσταται, έτσι, για να είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα σημάδια μπορεί να υπάρχουν στον δικό της κοινωνικό οικογενειακό κύκλο, τα οποία να μην μπορούν εύκολα να φτάσουν στα αυτιά της για διάφορους λόγους. Να περάσουμε και να κλείσουμε με το πρακτικό σκέλος του εγχειρήματος. Αναφερθήκαμε σε 4 διαδικτυακές συναντήσεις. Ξεκινάτε 17 Μαΐου. Δευτέρα 17 Μαΐου, στις 6 ώρα το απόγευμα, από Κρήτη βέβαια. Ναι. Με 4 εξαιρετικές ομιλήτριες και μετά θα συνεχίσουμε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Μάλιστα. Και Αθήνα. Η τελευταία θα είναι Αθήνα, βέβαια. Έτσι. Και Αθήνα. Η οποία θα είναι τελείως, ελπίζουμε να γίνει διαζώσεις. Ελπίζουμε αυτή να είναι διαζώσεις τουλάχιστον. Να είμαστε όλοι καλά και να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Κυρία Κοθρά, συγχαρητήρια. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και εύχομαι να τα ξαναπούμε κιόλας. Και εγώ. Για να αναλύσουμε και τα συμπεράσματα των 4 διαδικτυακών συναντήσεων που θα προηγηθούν. Νομίζω θα πάει καλά και το καλά βέβαια είναι λίγο ειρωνικό, γιατί αυτά τα πράγματα καλό είναι να μην πηγαίνουν καλά. Γιατί αν πηγαίνουν καλά σημαίνει ότι πάρα πολλοί ακούνε και τα βλέπουν. Αλλά ας κλείσουμε με αυτό. Ελπίζουμε ότι κάποιες γυναίκες θα μπορούν να βρουν τις ομιλήτριες ή τους ψυχολόγους που θα μιλήσουν, τη δικηγόρο που έχουμε καλεσμένη από τον Άγιο Πάγο. Οπότε θεωρώ ότι θα πάρουν κάποιες απαντήσεις, τουλάχιστον μέσω προσωπικών τους μηνυμάτων. Κυρία Κοθρά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό Εγώ απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ για όλη τη στήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.